Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία το μεσημέρι. Ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στους πολιτικούς χειρισμούς της κυβέρνησης συνιστά το Μαξίμου απέναντι στο νέο παραλήρημα Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος αμφισβήτησε ευθέως την υφαλοκρηπίδα της Κρήτης και ταυτόχρονα προανήγγειλε συμφωνία με την Ιταλία για γεώτρηση με βάση το μνημόνιο που υπέγραψε με τον Σάρατζ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η μοναδική διαφορά μας με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ και κάλεσε την Άγκυρα να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Απάντηση στις προκλήσεις του ανυποχώρητου από την εμπρηστική ρητορική Ερντογάν με ύφος και γλώσσα που ταυτίζεται με το διεθνές δίκαιο αλλά και την αποφασιστικότητα, χωρίς να πέφτει στην παγίδα της τεχνητής έντασης που καλλιεργεί η Άγκυρα, επιμένει να δίνει η Αθήνα. Η χώρα θα προστατεύσει με όποιο τρόπο χρειάζεται όλα της τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και ίσως αυτή η σιγουριά και αυτή η αυτοπεποίθηση της εξωτερικής μας πολιτικής να προκαλεί ενίοτε νευρικότητα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Η δικιά μας πόρτα, ξέρετε, είναι πάντα ανοιχτή για έναν καλόπιστο και ειλικρινή διάλογο. Τι πράγματα είναι αυτά? Από την μία θέλει να έχει καλές σχέσεις μαζί μου και από την άλλη φωνάζει στην Ελλάδα τον Χαφτάρ. Δεν είναι ανοησία. Ας διορθώσει πρώτα το λάθος του και μετά είναι εύκολο να συναντηθούμε. Λίγες ώρες μετά τα νέα προκλητικά μηνύματα του Τούρκου Προέδρου που εμπλέκουν και την Ιταλία και ταυτόχρονα εξαφανίζουν τα νόμιμα δικαιώματα και της Κρήτης, ο Πρωθυπουργός σηκώνει το γάντι και καλεί τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να μεταφέρει τις παράνομες διεκδικήσεις του στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και αν κάποιοι αισθάνονται ότι έχουν το δίκαιο με το μέρος τους, τότε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από το ενδεχόμενο αυτή η μία διαφορά την οποία έχουμε και αναγνωρίζουμε την Τουρκία να καταλήξει στη Χάγη σε ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο θα αποφανθεί για το ποιος τελικά έχει δίκιο και το ποιος έχει άδικο. Όποιος έχει το δίκιο με το μέρος του δεν φοβάται. Αυτός ο οποίος φοβάται και αυτός ο οποίος εκφράζει νευρικότητα είναι αυτός που δεν έχει το δίκιο με το μέρος του. Μιλάνε για υφαλοκρηπίδα γύρω από την Κρήτη, αλλά τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Μόνο χωρικά ύδατα. Δυστυχώς αυτό ισχύει και για εμάς. Μήνυμα στους συμμάχους να σταματήσουν την πολιτική των ίσων αποστάσεων απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, τελείω Προκόπης Παυλόπουλος. Όχι μόνο δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά ταξιδεύει με σημαίες ευκαιρίες. Αυτό πρέπει να εκτιμηθεί από τους συμμάχους και ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα που είναι η κρίσιμη ώρα και πρέπει να στηριχθεί η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τόνισα προηγουμένως, και πρέπει να καταδικαστεί η αυθαιρεσία της Τουρκίας, δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να παραμείνει απλώς και μόνο παρατηρητής αυτών των εξελίξεων. Την ίδια στιγμή, την ανησυχία της κοινής γνώμης για μια ραγδαία κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία αποτυπώνει η έρευνα της MRB για τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από ένα στους δύο θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Καθόλου όχι και τόσο απαντά το 39,2% και λιγότεροι από 7 στους 10 δεν ξέρουν ή δεν απαντούν. Τώρα, οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά ήταν, κυρίες και κύριοι, ένα από τα βασικά θέματα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο Μουρελάτο, που θα μας πει περισσότερα. Και, Σπύρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε επιστολή στήριξης της Ελλάδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που απέστειλε στον Πρωθυπουργό ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, Μάικ Πομπέο. Ακριβώς, και η Αθήνα υποδέχεται, εισπράττει αν θέλει, στη συγκεκριμένη επιστολή ως εγγύηση ασφάλειας αλλά και το επιστέγασμα του άριστου επίπεδου των διμερών σχέσεων, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μία επιστολή στην οποία επισημαίνεται πως θα πρέπει να υπάρξει επίλυση διαφορών με ειρηνικά μέσα και αποφυγή προκλητικών ενεργειών, φωτογραφίζει αυτές στις οποίες προβαίνει η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δύο φορές επισημαίνει ο Μάικ Πομπέο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν δεσμευμένες προς στήριξη της ευημερίας, της ασφάλειας και της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Χαρακτηρίζει δε τη χώρα μας, πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, σύμμαχο κλειδί
και κρίσιμο παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Μάλιστα, ο κύριος Πέτσας παρομοίασε τη συγκεκριμένη επιστολή με μία 44 χρόνια πριν του κύριου Κίσιγκερ προς τον κύριο Μπίτσιο και είπε πως αυτή είναι ακόμη πιο σημαντική σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας, εάν συνεκτιμηθεί και το ευρύτερο πλαίσιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ερώτηση του Όπεν, ο κύριος Πέτσας, σε ερώτηση του Όπεν, εάν θα υπάρξει ραντεβού με τον κύριο Τραμπ στο Νταβός. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Νταβός το βράδυ της Τετάρτης. Ο κύριος Πέτσας άφησε ανοιχτό να το δείτε ενδεχόμενο, λέγοντας πως τα πολιτικού χαρακτήρα ραντεβού του Πρωθυπουργού ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί στο σύνολό τους και θα υπάρξει ενημέρωση τις επόμενες ώρες. Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθής σχετικός διέψευσε πως η Ρωσία σχεδιάζει να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος επικαλούμενος ενημέρωση από τη Ρωσική Πρεσβεία στην Λευκωσία, ναι. Ενώ επίσης είπε πως δεν υπάρχει κανένα θέμα κοινών γεωτρήσεων Ιταλίας και Τουρκίας και ουσιαστικά παρέπεμψε την καθυστέρηση της Ρώμης να συμπαραταχθεί με τον Ισμέτ στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις της συγκεκριμένης χώρας. Πάμε να δούμε τι είπε πριν από λίγο στην κυβερνητική ενημέρωση. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στηριζόμαστε στη δυνατότητά μας να κάνουμε ό,τι χρειαστεί στο διεθνές δίκαιο και στις συμμαχίες μας. Στο πλαίσιο αυτό, σας παρουσιάζω την επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Μάικ Πομπέο. Στην επιστολή αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μιλούν μόνο για την υποχρέωση επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα και για την αποφυγή προκλητικών πράξεων ή διακήρυξεων. Κυρίως τονίζουν, και μάλιστα δύο φορές στην ίδια επιστολή, ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες να στηρίξουν την ευημερία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία της Ελλάδας. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας είχαμε πριν από λίγο από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Πάμε να συναντήσουμε την Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη για να δούμε τι είπε αυτή τη φορά ο κύριος Τσαβούσογλου. Μαρία. Συνεχίζοντας το ίδιο μοτίβο με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν Λίνα, και σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών από τον Νταβός, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο του Οικονομικού Φόρουμ, έκανε κάποιες δηλώσεις, εκφράζοντας και πάλι τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας για το γεγονός ότι η Ελλάδα κάλεσε τον Χαφτάρ στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα αυτή τη συμπεριφορά της Αθήνας ανώριμη. Το γεγονός, είπε, ότι η Ελλάδα επιλέγει κάποιον που δεν είναι νόμιμος έναντι της νόμιμης κυβέρνησης, δείχνει ότι η θέση της είναι λάθος. Δεν είναι μια όρημη συμπεριφορά αυτή, είπε, και μάλιστα χαρακτήρισε την τωρινή στάση της Ελλάδας ανειλικρινή και είπε ότι έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα. Και στη συνέχεια είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι παίκτης στη Λιβύη. Έτσι λοιπόν ανέφερε τη χώρα μας. Εμείς δεν λέμε, είπε, να αγνοηθεί η Ελλάδα. Ωστόσο, η Ελλάδα ήταν εκείνη που δεν ενδιαφέρονταν για τη διαδικασία του Βερολίνου μέχρι σήμερα. Και μάλιστα συνέστησε στη χώρα μας ότι θα ήταν καλύτερο να πείσει την Κυπριακή Δημοκρατία, την Κύπρο, να δείξει μια στάση, όπως λέει, που να αποδέχεται τη μοιρασιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Γιατί μέχρι σήμερα προσπάθησαν και οι δύο αυτές χώρες να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Και κάπως έτσι κλιμακώνει η Άγκυρα τη ρητορική της. Δεν έχει όρημη συμπεριφορά η Ελλάδα. Δεν είναι παίκτη στη Λιβύη, μεταξύ άλλων, όσα είπε ο κύριος Τσαβούσογλου από τον Νταβός. Μαρία Ζαχαράκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στον απόϊχο, κυρίες και κύριοι, των εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά, συνεδριάζει σε λίγη ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς πάμε στη Βουλή να συναντήσουμε τον Χρήστο Τσιγουρή. Είναι αναμενόμενο, Χρήστο, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφερθεί στα εθνικά μας θέματα. Στον απόϊχο των εξελίξεων είναι το θέμα των εβδομάδων, Λίνα. Αναμένουμε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προβεί σε κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε σχέση με τα εθνικά θέματα, κυρίως για το θέμα της διάσκεψης του Βερολίνου, καθώς η Ελλάδα δεν συμμετείχε. Κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πήρε καμία διαβεβαίωση ότι θα λάβει συμμετοχή, θα λάβει μέρος στην επόμενη διάσκεψη του Βερολίνου, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί. Την ίδια ώρα είχαμε μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το ίδιο πάντα θέμα, στην οποία μεταξύ άλλων καλούν την κυβέρνηση να αξιοποιήσει την ανωτέρω συζήτηση, αναφέρεται στις εξελίξεις στο Λιβικό, αλλά και στην συμμετοχή της Ελλάδας στην επιτήρηση του εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη, να αξιοποιήσει λοιπόν την ανωτέρω συζήτηση για να πιέσει τους εταίρους μας υπέρ των συμφερόντων της χώρας, αλλά και να ζητήσει την επέκταση των ευρωπαϊκών κυρώσεων για την παράνομη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης.
Ανταυτού, λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρωθυπουργός προτίμησε να διατυμπανίσει ότι θα βάλει βέτο εάν φτάσουμε στο σημείο οι Ευρωπαίοι να καλωσορίσουν λύση του Λιβικού που ενσωματώνει τα παράνομα μνημόνια. Μάλιστα. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Το πάγωμα, κυρίες και κύριοι, της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναβάθμιση των υποδομών των αμερικανικών βάσεων στη χώρα μας ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία θα επιφέρει μία σειρά από πλεονεκτήματα για την αμυντική θωράκιση της χώρας, απαντάει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε πώς έχει το θέμα. Μαζί μας τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Απέργης. Έκλεισε λοιπόν να μην επιτρέψει η κομματική θεώρηση των πραγμάτων να επηρεάσει την κρίση των κομμάτων και των βουλευτών στην ψήφιση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Έκανε πριν λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Δυστυχώς, τόνισε, η καιρή δεν είναι η πιο ήρεμη, η καιρή δεν είναι πλέον ομαλή. Η αραγής εθνική ενότητα είναι κεφάλαιο της χώρας. Το πολιτικό σύστημα μετά την δεκαετή εμπειρία της κρίσης οφείλει να αντιλαμβάνεται την ύπαρξη απειλής, την υπαρκτή αυτή η απειλή και να την αντιμετωπίσει με όπλο την αδιατάρακτη εθνική ομόνοια, τόνισε ο κύριος Ζαδένδια. Ζήτησε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν την κύρωση, καθώς όπως τόνισε, αυτή είναι προς το συμφέρον της χώρας και τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Ξεκαθάρισε πως το στάτους της Ούδας, που είναι 4+, δεν ισχύει για όλες τις άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Θεώρησε πολύ σημαντική την εγκατάσταση της Αλεξανδρούπολης για τα ελληνικά συμφέροντα και είπε ότι στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η αύξηση του αμερικανικού αποτυπώματος στη χώρα μας, γιατί και αυτό επιδιώκουμε, γιατί είναι προς την σταθερότητα στην περιοχή. Ο κύριος Δένδιας ανέφερε πως με τη συμφωνία αυτή η χώρα μας δεν παίρνει ένα μεταχειρισμένο υλικό, αλλά τεχνογνωσία και πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες οπλικά συστήματα. Μάλιστα, έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα. Αυτή είναι η αντιπαράθεση για τις βάσεις στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Στο μέτωπο του μεταναστευτικού τώρα, κυρίες και κύριοι, καζάνι που βράζει παραμένουν τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, όπου αύριο κάτοικοι και φορείς έχουν προγραμματίσει γενική απεργία και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες από τους Αγίους Αναργύρους, αναγνωρίζοντας ότι έχουν γίνει αστοχίες και τονίζοντας πως με τις διορθωτικές κινήσεις που αποφασίστηκαν, σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα. Η μέρα γενικής απεργίας η αυριανή για τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Λουκέτο σε δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των κατοίκων και στους 5 νησιωτικούς δήμους που ήδη φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Εμείς παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας. Οι ροές συνεχίζουν, η ανησυχία πλέον είναι δεδομένη, είναι συγκεκριμένη. Η απελπισία χτυπάει κόκκινο εντός και εκτός προσφυγικών δομών. Από τη μία, οι απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στις υπεράριθμες δομές. Και από την άλλη, κραυγές των κατοίκων που ζητούν αποσυμφόρηση. Εμείς αντιδρούμε σε μια δομή οπουδήποτε στο νησί. Από εκεί πέρα υπάρχει η λυμμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέμβου, την οποία εγώ, σαν δήμαρχος, θα εκτελέσω. Οι νησιωτικές κοινωνίες είναι έτοιμες να διαμαρτυρηθούν δυναμικά για τον κυβερνητικό σχεδιασμό επί του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος. Να μην επιτρέψουν, όπως λένε, την υλοποίηση της λυμμένης απόφασης δημιουργίας και νέων κλειστών δομών στις περιοχές τους. Θα είναι κλειστά τα καταστήματα, όπως και τα δημαρχιακά και τα περιφερειακά 22 και 23. 23 θα κατεβούμε οι δήμαρχοι περιφερειάρχες στην Αθήνα να επιδώσουν τα ψηφίσματα και τα πορίσματα στην Αθήνα, στον Πρωθυπουργό, στους υπουργούς. Την ίδια ώρα από τους Αγίους Αναργύρους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι έχουν γίνει αστοχίες που εντοπίστηκαν και διορθώνονται. Έχουμε το θάρρος να αναγνωρίσουμε τις δικές μας αστοχίες και να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις, όπως κάναμε παραδείγματος χάρη στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής, όπου πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα στην υλοποίηση του σχεδίου μας. Την Πέμπτη, οι κινητοποιήσεις θα μεταφερθούν στην Αθήνα, όπου οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παραδώσουν ψήφισμα στον Πρωθυπουργό. Θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρία στη Βουλή, όπου θα ζητήσουν συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Παγκόσμια ανησυχία, κυρίες και κύριοι, προκαλεί εξάπλωση του νέου κοροναϊού με επίκεντρο την Κίνα, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεδριάζει εκτάκτως για το θέμα. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Δημήτρη Σαραφίδη, που θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη. Λίνα, έτσι ακριβώς, ο κοροναϊός που προκαλεί συμπτώματα υιογενούς πνευμονίας έχει επίκεντρο, όπως πιστεύετε, την πόλη Βουχάν στην κεντρική Κίνα, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους 6 άνθρωποι και περίπου άλλοι 300 νοσούν συνολικά στην Κίνα. Τουλάχιστον 900 Κινέζοι βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση, ενώ κρούσματα μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί στην Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα, όπως και ένα ύποπτο κρούσμα στην Αυστραλία.
Μπροστά στον κίνδυνο παγκόσμιας εξάπλωσης του κοροναϊού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεδριάζει εκτάκτως αύριο. Μια ειδική επιτροπή αναμένεται να συγκληθεί στη Γενέβη, προκειμένου να καθοριστεί αν θα χρειαστεί να κηρύξει επίγκουσα κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς εμβέλειας, ένας όρος που χρησιμοποιείται μονάχα στην περίπτωση των σοβαρότερων επιδημιών. Παράλληλα, να πούμε ότι μία μετά την άλλη, χώρες της Ασίας αλλά και τρία αεροδρόμια των ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, άρχισαν να σκανάρουν όσους επιβάτες έρχονται από την κεντρική Κίνα. Λίνα. Και εμείς πάμε να δούμε τι δήλωσε στο Open για το θέμα η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, η κυρία Ματίνα Παγώνη. Όλοι είναι ανησυχητικοί και αντιμετωπίζονται την κατάλληλη στιγμή. Άλλοι πληθυσμοί στην Κίνα, άλλοι πληθυσμοί στην Ελλάδα. Νομίζω μην ανησυχούμε, σας αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όπως είναι και πιστεύω ότι δεν πρέπει ο κόσμος να ξεκινήσει να ανησυχεί και να υπάρχει πανικός. Μένουμε στο χώρο της υγείας. Τραγική είναι, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής λόγω των ελλείψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Τα χειρουργεία αναβάλλονται και σε μια περίοδο που η γρήπη βρίσκεται σε έξαρση δεν υπάρχουν κρεβάτια νοσηλείας και οι διάδρομοι είναι γεμάτοι ράντζα. Απογοητευτική είναι η κατάσταση και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ασθενείς με συμπτώματα γρήπης περιμένουν ώρες ολόκληρες να εισαχθούν για νοσηλεία στις εφημερίες των νοσοκομείων, οι περισσότεροι από αυτούς μάταια. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Αττικών, απελπιστική είναι η κατάσταση για όσους περιμένουν κρεβάτι μονάδας εντατικής θεραπείας. Οι μεθ ασφυκτιούν. Ο κόσμος πεθαίνει στους διαδρόμους, πεθαίνει σε κοινούς θαλάμους, γιατί υπάρχουν κλειστά κρεβάτια μεθ. Τραγική χαρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι την κατάσταση στη μεθ του νοσοκομείου. Καταγγέλουν πως 8 κρεβάτια είναι κλειστά λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι η τρίτη μέρα μετά την εφημερία και παραμένουν τα ράντζα στους διαδρόμους. Και οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Αγία Όλγα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το νοσοκομείο έχει δραματικές ελλείψεις σε γιατρούς και αναισθησιολόγους. Την ίδια ώρα, από τις 22 θέσεις που υπάρχουν για νοσηλευτικό προσωπικό, καλυμμένες είναι μόνο οι 6. Ήδη αυτή την εβδομάδα 40 με 50 χειρουργεία θα αναβληθούν, αναβλήθηκαν δηλαδή, όχι θα αναβληθούν, ναι. Αναβλήθηκαν. Ήδη λειτουργούν μία αίθουσα για τα τακτικά, μία αίθουσα για τα έκτακτα περιστατικά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των γιατρών, τα κρούσματα γρήπης αναμένεται να αυξηθούν, με αποτέλεσμα η λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι να μεγαλώνει επικίνδυνα. Τα 224 κρεβάτια μεθ στα νοσοκομεία της Αττικής δεν επαρκούν. Η γρήπη σήμερα πραγματικά βρίσκεται σε έξαρση. Οι παθολογικές, οι πνευμονολογικές κλινικές των νοσοκομείων είναι γεμάτες με ράντζα. Οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία και καλούν τους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της γρήπης. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην βγαίνουν έξω οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει, να φορούν και μάσκες μέσα στο σπίτι, να είναι απομονωμένοι μέσα στο σπίτι, για να μην δημιουργούνται προβλήματα με τους υπόλοιπους που είναι στο οικείο περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι θα χαθούν ανθρώπινες ζωές μέσα στα νοσοκομεία. Ζητούν άμεσα την πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού και τραυματιοφορέων. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, το Συλλαλητήριο Εκπαιδευτικών και Φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων που συνδέεται με τη χρηματοδότησή τους, ενώ αντιδρούν έντονα και στην ισοτιμία των πτυχίων των πανεπιστημίων με εκείνα των αποφύτων κολεγίων. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τη Μέρη Ορφανίδη, που θα μας πει περισσότερα. Μέρη. Είναι, κυρίες και κύριοι, η πορεία εκπαιδευτικών και φοιτητών, δασκάλων, καθηγητών και φοιτητών βρίσκεται αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Οδεύουν προς τη Βουλή, όπου σήμερα ψηφίζεται το πρώτο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην ίδρυση της ανεξάρτητης αρχής, η οποία θα συνδέει την αξιολόγηση με τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Ωστόσο, ιδιαίτερα έντονες είναι οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών αλλά και των φοιτητών από τις λεγόμενες καθηγητικές σχολές στην εξίσωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων των πτυχίων τους με εκείνα των κολεγίων αλλά και των ξένων πανεπιστημίων. Και αυτό γιατί φέτος θα γίνονται πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια προσλήψεις εκπαιδευτικών, περίπου 10.000 εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση για τα επόμενα 2 σχολικά έτη. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγει η δεξαμενή των εκπαιδευτικών που μπορούν να δηλώσουν στον διαγωνισμό. Και αυτό βρίσκει μεγάλες αντιδράσεις από αυτούς, καθώς, όπως λένε, υποβαθμίζονται τα πτυχία τους. Μάλιστα. Λίνα. Και το Συλλαλητήριο, λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατευθύνονται προς τη Βουλή. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μέρη Ορφανίδη. Αλλάζουμε θέμα.
Πανάκριβο συμβόλαιο θανάτου χαρακτηρίζουν οι αρχές την εκτέλεση των δύο μαυροβούνιων μαφιόζων σε ταβέρνα στη Βάρη. Και Μίνα Καραμίτρου, οι αστυνομικοί προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία από τις σερβικές αρχές για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία ανήκαν οι δύο άνδρες. Ναι, και συνεχίζουν εδώ στην Αθήνα να ψάχνουν να βρουν πού ήταν το κρυφύγητο και πού διέμεναν οι δύο 47χρονοι από το 2018, γιατί τότε υπολογίζουν ότι ήρθαν στην Ελλάδα μας. Στην Ελλάδα και πού είναι λοιπόν το κρυφύγετο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι με τις συζύγους τους και σήμερα συνομίλησαν. Συνεχίζουν και επιμένουν, Λίνα, ότι δεν θυμούνται που διέμεναν από τις γιορτές και μετά που ήρθαν στην Αθήνα. Μάλιστα τους αποκάλυψαν σήμερα ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά σπίτια. Χαρακτηριστικά τους είπαν ότι άλλαζαν σπίτι κάθε εβδομάδα. Και όταν οι αστυνομικοί τους είπαν τουλάχιστον να τους περιγράψουν αν πρόκειται για μονοκατοικία ή πολυκατοικία, τους είπαν ότι ήταν ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία και ότι δεν έβγαιναν πολύ έξω. Τώρα, δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αστυνομικοί στα αποτελέσματα που θα έρθουν από τα εργαστήρια από τα κινητά τηλέφωνα των δύο θυμάτων. Είναι κλειστά και έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ελπίζουν ότι από εκεί θα βρουν αρκετό υλικό οι αστυνομικοί για να μπορέσουν να προχωρήσουν τις έρευνες. Επίσης, να σας πω ότι συνολικά, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα, βρήκαν 24 κάλικες και μία βολίδα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στην εξέταση ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ένα από τα θύματα δέχτηκε, Λίνα, 9 τραύματα, 7 διαπερί και 2 τυφλά, που σημαίνει δηλαδή ότι οι εκτελεστές σκόπευαν αποκλειστικά στο κεφάλι και σχεδόν μία από τις βολίδες τους, όπως λένε χαρακτηριστικά, δεν πήγε χαμένη. Και θυμίζω και κλείνω με αυτό. Μιλάμε πάντα για δύο δράστες, για δύο εκτελεστές και για δύο όπλα των 9 χιλιοστών. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, αναζητώντας την άκρη του νήματος για τα όσα πρωτοφανή συνέβησαν στη Βάρη, οδηγείται κανείς στο Κότορ, κυρίες και κύριοι. Είναι μια μικρή πόλη του Μαυροβουνίου. Εκεί από το 2014 μένεται πόλεμος μεταξύ δύο μαφιόζικων συμμοριών για ένα χαμένο φορτίο κοκαίνης αξίας δεκάδων εκατομμύριων. Η αιματηρή βεντέτα που συνεχίζεται μετρά ήδη 80 δολοφονίες. Κότορ, Μαυροβούνιο. Οι τουρίστες που επισκέπτονται την παραθαλάσσια μεσαιωνική πόλη για να θαυμάσουν τα αρχιτεκτονικά της μνημεία, πιθανότατα δεν έχουν ιδέα για τον γεμάτο αίμα πόλεμο μεταξύ δύο εγκληματικών συμμοριών που μένεται εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτές τις γειτονιές. Δύο αιμοσταγοί στρατοί, δύο εγκληματικές ομάδες με πλοκάμια σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων και της Νότιας Ευρώπης, ελέγχουν το εμπόριο κοκαίνης και έχουν την έδρα τους εδώ. Φέρουν τα ονόματα των συνοικιών της πόλης από την οποία ξεκίνησαν. Είναι οι μαφιόζικες οικογένειες του Σκάλιαρη και του Κάβατς. Σφοδρή βία, δεκάδες δολοφονίες, μια βεντέτα χωρίς τέλος. Ο πιο άγριος πόλεμος της μαφίας σήμερα στην Ευρώπη. Οι εγκληματικές συμμορίες Κάλιαρη και Κάβατς ξεκίνησαν ως ενιαία οργάνωση που ανέλαβε τα ενία του λαθρεμπορίου ναρκωτικών στις χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας μετά τη διάσπασή της με δίκτυο που απλωνόταν σε όλη την Ευρώπη. Όμως, όταν στις αρχές του 2015 μια αποστολή 300 κιλών κοκαίνης έκανε φτερά στη Βαλένθια της Ισπανίας, επήλθε ρήξη, διάσπαση, πόλεμο στο Μαυροβούνιο και κυρίως στο Κότορ. Δύο νέες φατρίες σχηματίστηκαν και άρχισαν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για το ποιος έφερε την ευθύνη για την εξαφάνιση του φορτίου κοκαίνης αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Ξεκίνησε μια βεντέτα με βίες δολοφονίες και τουλάχιστον 40 θύματα από τις δύο μαφιόζικες οικογένειες μόνο στο Μαυροβούνιο. Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας που έφτασαν στην περιοχή για να καταστήλουν την αναταραχή διαπίστωσαν με έκπληξη ότι μεγάλα τμήματα της πόλης καλύπτονταν από κάμερες επιτήρησης, οι οποίες δεν είχαν εγκατασταθεί από κανένα κρατικό οργανισμό. Ο πόλεμος στο Σκάλιαρη και Κάβατς γρήγορα επεκτάθηκε στη Σερβία και τις γειτονιές του Βελιγραδίου. Περισσότερες από 80 δολοφονίες καταγράφηκαν από το σερβικό μη κερδοσκοπικό δίκτυο εγκληματικότητας, που φαίνεται να σχετίζονται με τη βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Και οι δύο άνδρες που εκτελέστηκαν εν ψυχρό μπροστά στα παιδιά τους στη Βάρη σχετίζονται με την οικογένεια Σκάλιαρη και καταγράφονται ως θύματα του μαφιόζικου εμφύλιου. Ο ένας εκ των δύο από τα υψηλόβαθμα στελέχη της οικογένειας και από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες του Μαυροβούνιου.
Αυτοκίνητα και ATM έβαλαν, κυρίες και κύριοι, στο στόχαστρο για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα άγνωστη. Αυτή τη φορά σε ελληνικό πολύγωνο Ταύρο, Αγίου Αναργύρου και Ασπρόπυργο. Εμπριστικές επιθέσεις επίσης σημειώθηκαν εναντίον καρναβαλικών κατασκευών και στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας κινητοποίηση σε αστυνομία και πυροσβεστική. Πυροσβέστες με τις μάνικες στα χέρια σβήνουν τις τελευταίες εστίες πυρκαγιά στα οχήματα του ΟΤΕ, που άγνωστοι πυρπόλησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στο ελληνικό. Οι δράστες, αφού μπήκαν στο προάβλιο χώρο του κτηρίου στη συμβολή των οδών Νικηταρά και Θράκης, προκάλεσαν εμπρισμό, πιθανόν με έφλεκτο υλικό σε 4 οχήματα του ΟΤΕ, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Όταν ήρθαμε εδώ, βρήκαμε 4 αυτοκίνητα να καίγονται ολοσχερώς. Αφού κόψαμε εδώ την καγκελόπορτα, η οποία ήταν κλειστή, κάναμε καταστάσεις, καλέσαμε και ενισχύσεις και έγινε πλήρης κατάσβεση. Είχαμε εκρήξεις, σκάγανε λάστιχα, υπάρχει καμένο υλικό τηλεπικοινωνιών. Λίγες ώρες νωρίτερα, στην περιοχή του Ταύρου, άγνωστοι προκάλεσαν φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στη διασταύρωση των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου και Γρηγορίου Αυξεντίου. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το όχημα, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε 2 ακόμη οχήματα που ήταν στο σημείο. Το μπαράζ εμπρισμών όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς νέος συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική και στην αστυνομία στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο των εμπριστών μπήκε αυτόματο μηχάνημα ανάληψης στην οδό Μητροπέτροβα στο Πολύγωνο. Και σε αυτή την περίπτωση οι δράσεις προκάλεσαν εμπρισμό πιθανόν με έφλεκτο υλικό, καθώς δεν εντοπίστηκαν άλλου είδους ευρήματα στο σημείο. Το τελευταίο χτύπημα ήρθε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα στους Αγίους Αναργύρους με τον εμπρισμό ενός ακόμη αυτοκινήτου στη συμβολή των οδών Γεωργίου Καφαντάρη και Ηρώων Πολυτεχνείου. Εμπριστικές επιθέσεις σημειώθηκαν και στη Πάτρα εναντίον καρναβαλικών κατασκευών. Σύμφωνα με αυτό, από τη μάρτυρα, ένας άνδρας που βγήκε από όχημα κατευθύνθηκε προς την πόρτα του Δημαρχείου, όπου είχε τοποθετηθεί καρναβαλική κατασκευή και την πυρπόλησε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές τόσο στη φιγούρα όσο και στην πρόσωψη του κτηρίου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την εκλογή της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Δημοκρατίας που θα γίνει αύριο το πρωί στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στους Αγίους Αναργύρους, τόνισε πως η επιλογή της Εκατερίνης Σακελαροπούλου έχει ισχυρό συμβολισμό. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των Υπουργών, συναντήθηκε στο Μαξίμου με την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Λιγότερο από 24 ώρες απομένουν από την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου θα αναδείξει με ευρεία πλειοψηφία την Εκατερίνη Σακελαροπούλου ως την πρώτη γυναίκα που θα καταλάβει τον προεδρικό θόκο της Ιερού Βατικού. Πρόκειται για μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Η πολιτική δεν είναι μόνο για ενός αστυνομικού, εξάλλου η χώρα θα αποκτήσει την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας σε 2 μέρες από τώρα, που νομίζω ότι είναι μια κίνηση με πολύ, με πολύ βαρύ συμβολισμό. Να σε χαιρετήσω, Λεβέντη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να μου ζήσεις. Γεια σας. Να είστε καλά. Παντάξιος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ενημερώθηκε για τα θέματα του Δήμου, περπάτησε στους δρόμους της πόλης, όπου συνομίλησε με τους κατοίκους. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στην κοπή της πίτας της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, όπου ευχαρίστησε τους φίλους του κόμματος που βοήθησαν να κερδίσει τις εκλογές στις 7 Ιουλίου. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του έργου των Υπουργείων που έχει αρχίσει ο Πρωθυπουργός, υποδέχθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ένα καινούριο Υπουργείο με πολύ άξια στελέχη, με ένα μείγμα πολιτικών και τεχνοβαρατών. Έχει ήδη πετύχει πολλά, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πετύχετε και πολλά περισσότερα. Οπότε, καλώς ήρθατε και στο Μέγαρο Μαξίμου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τον απολογισμό του εξαμήνου που μόλις πέρασε, αλλά και το τι προγραμματίζουμε για το επόμενο εξάμηνο. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Πάμε τώρα στο θέμα που προέκυψε με την πολυδάπανη κοπή πίτας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αξίας 12.000 ευρώ και στην αντιπαράθεση του Μάκη Βορύδη με στελέχη της αντιπολίτευσης. Η Κάτια Φωτιάδου είναι μαζί μας και θα μας πει για την απόφαση Κάτια του Υπουργού να πληρώσει τελικά από την τσέπη του τη δαπάνη.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εγκρίνει δαπάνη ύψους 12.000 ευρώ για την εκδήλωση της κοπήσης πρωτοχρονιάτικης πίτας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για τους εργαζόμενους του Υπουργείου και τις οικογένειές τους, περί των χιλίων ατόμων μιλάμε, ο Μάκης Βορύδης ανακάλεσε την απόφασή του μέσω της συχνότητας του ανοιχτού καναλιού. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλεσμένος το πρωί στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος 7, αφού τόνισε, αφού εξήγησε ότι υπάρχει το κονδύλι που προβλέπει τη σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του κράτους, δήλωσε ότι όχι μόνο προχώρα σε ανακλητική απόφαση, αλλά και ότι τη συγκεκριμένη εκδήλωση την πληρώσει ο ίδιος από την τσέπη του από το ποσό των 40.000 ευρώ που είχε επιδικαστεί ως αποζημίωση μετά την δικαστική περιπέτεια που είχε με τον Πάνο Καμένο, όταν ο τελευταίος τον κατηγόρησε το 2014 ότι είχε σχέση με μίζες σε προμήθεια υποβρυχιών. Μάλιστα. Λίνα. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Βορύδης. Να σε ευχαριστήσω. Θα ανακαλέσω, σας το λέω, ωραία, θα την ανακαλέσω. Προσέξτε, και η εκδήλωση θα γίνει. Η εκδήλωση θα γίνει και θα την πληρώσω εγώ. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Να βοηθήσω κι εγώ, κύριε Βόλιο. Όχι, δεν θέλω να βοηθήσω. Θα την πληρώσω εγώ. Με δικά σας χρήματα θα τα πληρώσω. Ναι, και επειδή δεν είμαι πλούσιος, για να μπορώ να βγάλω εύκολα τα 12.000 ευρώ, θα τα πάρω. Θυμάστε μια ωραία αποζημίωση που μου είχε δώσει ο συγκυβερνήτης του κυρίου Ζαχαριάδη, ο κύριος Καμένος, για προσβολή προσωπικότητας. Ναι. Μου είχε δώσει 40 χιλιάρικα. Ναι. Από τα 40 της αποζημίωσης του συγκυβερνήτη. Άρα με δικά μου έξοδα από την πήρα, αποζημίωση. Ναι, τα πήρα, ναι. Την αποζημίωση την πήρα. Ωραία. Από τα 40 λοιπόν της αποζημίωσης του συγκυβερνήτη, θα κάνω την εκδήλωση για τους εργαζομένους. Θέμα ωρών, κυρίες και κύριοι, είναι πλέον η κατάθεση του νέου ασφαλιστικού που φέρνει αυξήσεις σε χιλιάδες συντάξεις, ενώ αλλάζει και τον τρόπο που οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώνουν τις εισφορές τους. Από σήμερα επιστρέφουν οι θεσμοί στην Αθήνα για την πέμπτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση, ενώ στο χθεσινό Eurogroup ξεκίνησε η συζήτηση για τη μείωση των πλεονασμάτων. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο ασφαλιστικό που θα φέρει αυξήσεις σε χιλιάδες συντάξεις. Κερδισμένοι είναι όσοι βγαίνουν στη σύνταξη με τουλάχιστον 30 χρόνια ασφάλισης. Θα είναι σύνολα πόσα. Ψίχουλα. Συνταξιούχος με 36 χρόνια ασφάλισης παίρνει σύνταξη 738 ευρώ. Με το νέο σύστημα θα λάβει 782 ευρώ, δηλαδή 44 ευρώ περισσότερα. Συνταξιούχος με 40 έτη ασφάλισης από τα 1026 ευρώ σήμερα θα παίρνει 108 ευρώ περισσότερα. Με το νέο ασφαλιστικό μπαίνει τέλος στις διπλές εισφορές για όσους είναι μισθωτοί, αλλά έχουν ταυτόχρονα και μπλοκάκι. Εργαζόμενος με μεικτό μισθό 930 ευρώ. Πληρώνει τις φορές που απαιτούνται για να έχει απαλλαγή, δηλαδή 252 ευρώ το μήνα. Αν με το μπλοκάκι που διατηρεί παράλληλα βγάζει άλλα 300 ευρώ, δεν θα καταβάλει καμία έξτρα εισφορά. Αν ο εργαζόμενος όμως έχει μεικτό μισθό 700 ευρώ, πληρώνει εισφορές 190 ευρώ το μήνα. Αν με το μπλοκάκι βγάζει άλλα 400 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει έξτρα εισφορές για να φτάσει στο ελάχιστο όριο εισφορών των 252 ευρώ. Δηλαδή, θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον εισφορές 62 ευρώ. Χαρτί και μολύβι πιάνουν από σήμερα οι θεσμοί που επιστρέφουν στην Αθήνα, βάζοντας στο επίκεντρο του ελέγχου τις νέες φοροελαφρύνσεις. The right opportunity to review the situation, see whether our growth forecast is still appropriate. The latest indications are actually a bit more positive than what we thought 2 months ago, but all that needs to be confirmed. Αγκάθι παραμένουν οι δικαστικές αποφάσεις για τα αναδρομικά, με τους θεσμούς να παρατηρούν στενά τις εξελίξεις, καθώς εκφράζουν ανησυχίες ότι μπορούν να εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό. Στο χθεσινό Eurogroup ξεκίνησε η συζήτηση για τη μείωση των πλεονασμάτων που έχει ζητήσει η Αθήνα. I think that in the last couple of months Greece took very interesting decisions, but for the future the discussion is open and I think at the really beginning. Ο Χρήστος Ταϊκούρας έθεσε στους ομολόγους το θέμα της αλλαγής χρήσης για τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων, αλλά και τη μεταφορά του υπερπλεονάσματος από το ένα έτος στο επόμενο, με στόχο να υπάρξει χώρος για επιπλέον φόρο ελαφρύνσης. Μία ακόμα θλιβερή πρωτιά έχει η Ελλάδα, καθώς κυρίες και κύριοι, όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν μπορούν να πληρώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους. Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι μαζί μας για να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία, Βασίλη. Η κρίση, Λίνα, φαίνεται πως έχει φέρει σε δύσκολη θέση τα ελληνικά νοικοκυριά και αυτό το δείχνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Και βλέπουμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δεν μπορούν να τα βγάλουν εύκολα πέρα. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι 4 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και θέρμανση για πάνω από 12 μήνες. Απλήρωτους λογαριασμούς σε δέκο αναγκάζονται να αφήνουν
και οι μισές μονογονιακές οικογένειες. Τα στοιχεία, Αλίνα, είναι το 2018 και φαίνεται πως πρωταθλήτρια είναι η Ελλάδα με το 36,5% των οικοκυριών να μην μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς στην ώρα τους, ενώ ακολουθεί η Βουλγαρία όπου το 30,1% αδυνατεί να πληρώνει λογαριασμού στον αντίποδα. Στη Γερμανία, μόνο το 3% των οικοκυριών βρίσκεται στην αντίστοιχη δύσκολη θέση, ενώ στην Ολλανδία μόλις το 1,5%. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασίλη. Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας έγινε στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου. Την ατμόσφαιρα φόρτισε η παρουσία των συγγενών των θυμάτων, ενώ η Σταυρούλα Ξαρλιάν προκάλεσε συγκίνηση στο ακροατήριο. Την εκδήλωση άνοιξε με ομιλία του ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, αφού τόνισε ότι η βία είναι μια ρογμή στο οικοδόμημα της δημοκρατίας, η οποία θα κλείσει, αναφέρθηκε στη δική του βιωματική εμπειρία με το θάνατο του Παύλου Μπακογιάννη, που, όπως είπε, σήμανε το τέλος της αθότητάς του. Καλησπέρα σας. Ανεξόφλητο χρέος σε όσους έδωσαν το αίμα τους και σε όσους κατάφεραν να σταθούν όρθιοι για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία, χαρακτήρισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη την ημερίδα μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας στο Πολεμικό Μουσείο. Ιδιαίτερα συγκινημένος αναφέρθηκε στις οικογένειες των θυμάτων που έδωσαν το δικό τους αγώνα. Θυμάμαι τη στοικότητα και την καρτερία του Γιώργου Μοφεράτου. Στη συνέχεια έζησα εγώ ο ίδιος βιωματικά μια οδυνηρή εμπειρία με την απώλεια ενός φίλου μου, ενός ανθρώπου που ήταν δίπλα μου, ενός τόσο πολύ καλού και τόσο έντιμου ανθρώπου που ήταν ο Γιώργος Βασιλάκης. Το αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου ήταν κατάμεστο από κόσμο. Οι συγγενείς των θυμάτων φόρτισαν την ατμόσφαιρα με τη Σταυρούλα Ξαρλιάν, που δεν έχει πάψει στιγμή να αγωνίζεται για την τρομοκρατία, να προκαλεί ρίγη συγκίνησης με την ομιλία της. Έχασα το γιο μου 14 Ιουλίου του 1992. Ορκίστηκα να παλέψω, γιατί ήξερα ότι ο γιος μου θα πρόσφερε στην κοινωνία. Να συμπαραστέκεστε στις οικογένειες, γιατί κάθε μία έχει το προσωπικό της βίωμα. Αποφασισμένος να αντιμετωπίσει κάθε μορφή βίας, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του. Όντας ο ίδιος συγγενής θύματος, μίλησε για τη βιωματική εμπειρία που έζησε με το θάνατο του Παύλου Μπακογιάννη. Η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη πριν από 30 χρόνια σφράγισε όλους τους ανθρώπους γύρω του. Όσο για μένα, θα έλεγα ότι σήμανε το τέλος της νεότητάς μου. Το τέλος της αθωότητάς μου. Κατά την ομιλία, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τη δημιουργία διεύθυνσης πρόληψης της βίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε κρίσιμη κατάσταση, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα ο θρύλος της ελληνικής ιστιοπλοείας Τάσος Μπουντούρης. Η Γεωργία Λαγού είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, σοκ έχει προκαλέσει ο σοβαρός τραυματισμός του Ολυμπιονίκη Τάσου Μπουντούρη σε τροχαίο ατύχημα. Ο πρωταθλητής της ιστιοπλοείας νοσηλεύεται σε εντατική νοσοκομείου με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ενώ έχει χτυπήσει και στο θώρακα. Η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη αλλά σταθερή, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγα μόλις λεπτά ο θεράποντας ιατρός του. Το ατύχημα, Λίνα, να σας πω πως συνέβη χθες το βράδυ στην παραλιακή, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ακόμα ο Ολυμπιονίκης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νίκος Γέμελος, προπονητής του Ολυμπιονίκη της Κολύμβησης Σπύρου Γιαννιώτη. Αμέσως ο Ολυμπιονίκης μεταφέρθηκε πρώτα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε η κρισιμότητα της κατάστασής του. Να σας πω, Λίνα, πως δυστυχώς ο Ολυμπιονίκης δεν φορούσε κράνος. Για το συμβάν ενημερώθηκαν και ο Υφυπουργός Αθλητισμού και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε έσπευσαν από τα πρώτα λεπτά πολλοί άνθρωποι από το χώρο της ιστιοπλοείας, αλλά και φίλαθλοι, καθώς ο Τάσος Μπουντούρης θεωρείται θρύλος για το άθλημα και είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Να σας πω πως έχει αναδειχθεί τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής επί σειρά ετών, ενώ ήταν πρωταθλητής Ευρώπης και συμμετείχε σε 6 Ολυμπιακές διοργανώσεις. Κορυφαία διάκριση στην καριέρα του ήταν η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1980 στη Μόσχα. Λίνα. Και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να τα καταφέρει. Σε ευχαριστώ πολύ. Παράθυρο ελπίδας και αισιοδοξίας, κυρίες και κύριοι, ανοίγει σημαντική ανακοίνωση Βρετανών επιστημόνων που υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν κύτταρο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη θεραπεία όλων των καρκίνων. Αν και απαιτούνται πολλές κλινικές δοκιμές, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ανακάλυψη αυτή ίσως αποδειχθεί ιστορική. Είναι αυτό το τέλος του καρκίνου? Μπορεί και ναι. Βρετανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο είδος ανοσοποιητικού κυττάρου
που έχει την ικανότητα να εξοντώσει, όπως λένε, όλα τα είδη καρκινικών κυττάρων. Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ ανέλυσαν δείγματα από τράπεζα αίματος της Ουαλίας και ανακάλυψαν ένα νέο τύπο κυττάρου με σημαντικές αντικαρκινικές ικανότητες. Μετά την ανακάλυψη αυτή, οι περαιτέρω εργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι τα κύτταρα αυτά είναι ικανά να καταστρέψουν τύπους καρκίνου όπως του δέρματος, του αίματος, του μαστού, του προστάτη και των νεφρών. Η ομάδα των ερευνητών υποστηρίζει στη δημοσίευσή της στο περιοδικό νοσολογίας Nature Immunology ότι η ανακάλυψη αυτή δίνει ελπίδα ακόμα και για καθολική μελλοντική θεραπεία του καρκίνου. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μέχρι και ανοσία σε οποιοδήποτε καρκίνο χάρη σε αυτό το νοσοκύτταρο. Αναφέρεται στη δημοσίευση ότι η ανακάλυψη αυτή είναι εντελώς τυχαία, μπορεί όμως στη συνέχεια να αποδειχθεί ιστορική, καθώς το νέο αυτό κύτταρο έχει τη δυνατότητα να προσκολάται σε ένα μόριο των καρκινικών κυττάρων κοινό σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι μια ενδεχόμενη μελλοντική θεραπεία όχι μόνο μπορεί να αντιμετωπίσει τα περισσότερα είδη καρκίνου, αλλά να λειτουργήσει σε όλους τους ανθρώπους. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τα πρώτα πειράματα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Εφόσον οι επόμενες εργαστηριακές δοκιμές αποδείξουν ότι η θεραπεία είναι ασφαλής, θα ξεκινήσουν οι πρώτες κλινικές δοκιμές σε καρκινοπαθείς τελικού σταδίου, με τους ερευνητές να υποστηρίζουν ότι η πρόοδος που θα σημειωθεί θα είναι γρήγορη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Χριστίνα Βραχάλη και η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.